Τι θα γίνει, ρε Βόρνερ? Πότε θα σταματήσει αυτό το αστιακί, δηλαδή? Πες μας, να ξέρουμε κι εμείς τι να κάνουμε. Ξυπνάς λοιπόν μια ωραία μέρα και βλέπεις ότι ανακοινώνεται καινούργια ταινία Mortal Kombat. Βλέπεις και πολύ ωραία εικαστικά, βλέπεις και ωραία effect στο trailer που κυκλοφόρησε και λες, επιτέλους ρε φίλε, αυτό το franchise θα πάρει μια ταινία που του αξίζει. Την πήρε όμως. Αυτό ακριβώς το ερώτημα, guys, θα έχουμε απαντήσει μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο, γιατί στο σημερινό βίντεο θα διασκεδάσουμε σχολιάζοντας την νέα ταινία Mortal Kombat. Όπως πάντα, θέλω να έχετε εξοπλιστεί με τα απαραίτητα snacks, γιατί το βίντεο θα είναι μεγάλο. Έτοιμοι, φύγαμε! Προειδοποιώ για spoilers στο σημερινό βίντεο, να υπενθυμίσω σε αυτούς που τους αρέσει το υλικό που βλέπουν σε αυτό το κανάλι να μην ξεχνάνε να το δείχνουν πατώντας το κουμπί του like και να πω και ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στα υπέροχα μέλη, επίσημα μέλη αυτού του καναλιού. Ξεκινάμε. Λοιπόν παιδιά, σήμερα θα ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά. Θέλω να πάμε για αρχή να δούμε τους συντελεστές της ταινίας παρέα για να καταλάβετε και εσείς πόσο στα σοβαρά πήρε η Warner το project αυτό. Ο πρώτος σεναριογράφος λοιπόν είναι ο Dave Callahan. Για να δούμε. Ο Callahan λοιπόν μεταξύ άλλων έχει γράψει σενάριο για την ταινία Godzilla και όσοι παρακολουθείτε αυτό το κανάλι ξέρετε γιατί το αναφέρω, αλλά και για το καινούριο Wonder Woman. Το Wonder Woman 1984 δηλαδή. Αυτό που θέλω να προσέξετε παιδιά όμως μεταξύ άλλων και με πονάει κιόλας είναι πως μέσα στο βιογραφικό του βλέπω ότι έχει γράψει και το σενάριο για την ταινία Shang-Chi, την καινούργια ταινία της Marvel δηλαδή που θα βγει σε λίγο καιρό. Οπότε θέλω να ρίξετε λίγο τις προσδοκίες σας. Δεύτερος σεναριογράφος της ταινίας μας είναι ο Greg Russo. Για πάμε να δούμε τα project στα οποία έχει συμμετάσχει. Ναι, πολύ καλά είδατε. Είναι η πρώτη ταινία που γράφει σενάριο. Αλλά εντάξει, τώρα κάποιος θα πει ότι πήραν και έναν έμπειρο σκηνοθέτη. Για να δούμε τι είναι και αυτού η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία. Πω! Μπράβο Warner, πραγματικά τον όρο ξεπέτα τον έχεις πάει σε άλλο επίπεδο. Σε παραδέχομαι. Για να δούμε λοιπόν πώς θα πάει αυτό. Η ταινία μας λοιπόν ξεκινάει με τον Χασάσι να ζει ήρεμα και όμορφα με την οικογένειά του, μέχρι που... Αυτός κυρίες και κύριοι είναι ο Μπίχαν, ο οποίος εκτός από τρομακτική φάτσα αυτό ακριβώς παθαίνω και εγώ όταν πιάνω τα παγάκια με βρεγμένα χέρια. Πέρα από την πλάκα παιδιά, το CGI που βλέπουμε εδώ πέρα, δηλαδή τον πάγο στα χέρια του, είναι πολύ αληθοφανές και περιποιημένο. Ελπίζω και τα υπόλοιπα CGI της ταινίας να είναι στο ίδιο επίπεδο. Ρε Χασάση, αγόρι μου, κουφός είσαι! Λίγο πιο δίπλα δολοφόνησαν έναν ολόκληρο οικισμό και εσύ δεν πήρες πρέφα τίποτα! Μπράβο ρε ταινία! Και ωραίο CGI αίμα και ωραίες χορογραφίες μάχης. Μπράβο, δεν σου το είχα. Εγώ εδώ τώρα θα κάνω μια ερώτηση. Ο Μπίχαν καθώς φαίνεται έχει ένα σκύλ ρε παιδί μου, μια σούπερ ικανότητα αυτή δηλαδή που βγάζει πάγο. Ο Χασάση από την άλλη, που όπως μας λέει ο Μπίχαν είναι μεγάλος πολεμιστής, δεν φαίνεται να έχει κάτι παραπάνω από το ότι ξέρει πολύ καλά να μάχεται. Ελπίζω η ταινία να μας το εξηγήσει στη συνέχεια αυτό. Αυτό εδώ το στιγμιότυπο θέλω να το κρατήσετε γιατί θα το χρησιμοποιήσει η ταινία στη συνέχεια. Ρε Μπίχαν, τι έγινε, δεν έχεις τίποτα να μέσα στα πόδια. Α, τώρα εξήγονται τα νεύρα που έχεις. Και έτσι γρήγορα γρήγορα λοιπόν πάει ο Χασάση. Μας άφησε χρόνους από την αρχή της ταινίας. Οχ,
Τι μου θυμίζει αυτό? Μα τον Όσυρη και μα τον Άπη, κοίταξε στα μάτια μου. Έχεις μεταμορφωθεί σε αγριογούρουνο. Α, καλά. Κλασικός Raiden. Δεν μου φαίνεται καθόλου περίεργο που έσκασε αργοπορημένο στη μάχη μόνο και μόνο για να σώσει το μωρό. Spoiler! Check it's tight. Close your hand. I feel good? Good. Ο μαχητής που μας μαθαίνει πρώτο στο παρόν η ταινία μας είναι ο Cole Young, ο οποίος παλεύει για να βγάλει το ψωμί του. Και μεταφορικά και κυριολεκτικά. Μία σκηνή που είναι χρήσιμη στην ταινία γιατί μας δείχνει λίγο το πώς είναι με την οικογένειά του και προσπαθεί να μας δέσει με τον πρωταγωνιστή, βέβαια τελειώνει γρήγορα και δεν είναι τόσο μεγάλη σημασία, γι' αυτό και την σκιπάμε. Πάρα πολύ ωραίο CGI, παιδιά, αυτό του εξώκοσμου, και φαίνεται το πόσο καλό και περιποιημένο είναι, γιατί η ταινία έχει τα κότσια να μας μεταφέρει από φυσικό σκηνικό σε CGI σκηνικό και δεν σου χαλάει το μάτι καθόλου. The prophecy is upon us, which means we could lose the 10th tournament. There is no prophecy. Hanzo is a ghost. I killed him centuries ago. Κάτσε λίγο, ρε Μπιχά. Την γυναίκα του Χασάση την σκότωσες. Το γιο του Χασάση τον σκότωσες, τον ίδιο το Χασάση τον σκότωσες, ολόκληρο τον οικισμό εκεί πέρα τον σκότωσες και άφησες ζωντανό ένα μωρό που έκλαιγε και το κλάμα του ακουγόταν και στα δίπλα χωριά. Και μας λες ότι δεν υπάρχει προφητεία? Εσύ ο ίδιος φρόντισες να υπάρχει. There will be no tournament because there'll be no opposition left to fight. Go now and kill Earth Realm's champions. Ο θεός του εξώκοσμου λοιπόν λέει στον Bi-Han: I am no longer Bi-Han. I am Sub-Zero. Ναι, στο Sub-Zero τέλος πάντων, να σκοτώσει όλους τους πρωταθλητές, όλους δηλαδή τους προστάτες του γήινου βασιλείου, ώστε να μην υπάρξει τουρνουά γιατί δεν θα έχουν αντίπαλο. Σανκ Τσούγκ, δεν ξέρω φίλε μου πως το έχετε εκεί στον εξώκοσμο, πάντως εδώ στη γη, αν σε ένα τουρνουά δεν έρθει ο αντίπαλος, ακυρώνεται ολόκληρο το τουρνουά. Cole Young. Have we met? No. Name's Jax. Ουχ, ο Jax. Με κανονικά χέρια. Ενδιαφέρον. That dragon logo you got, I dig that, man. Where'd you get it from? He was born with it. It's a birthmark. Pretty cool, show him. Γιατί να του το δείξει? Δεν ζήτησε να του το δείξει. Το είδε πριν στη μάχη που ήταν ημίγυμνος. Α, ταινία, μην ξεκινάς με τα κουλά από τώρα. Hey, hi, mom. What's the order? Yeah. Τι χαρά αυτή, ρε! Τρώει παγωτό με τηγανιτές πατάτες! Και νόμιζα ότι μόνο εγώ το κάνω αυτό. Allie, come take a look at this. It's snowing. But it's July. Τώρα δεν ξέρω τι είναι πιο περίεργο, το ότι χιονίζει Ιούλιο μήνα σε αυτή τη σκηνή ή ότι σε αυτή τη σκηνή φοράνε οι περισσότεροι χειμωνιάτικα. Δείτε εδώ που ενώ υποτίθεται ότι έχουν παγώσει τα πάντα, στο πλάνο μπροστά από το μαγαζάκι έχει παγώσει μόνο το τραπεζάκι που κάθεται η μικρή κόρη του Cole και το τζάμι που κοιτάνε οι δύο πρωταγωνιστές μας. Εσείς στον πάγο βρήκατε να κάνετε οικονομία. Το πιο φτηνό πράγμα είναι. Επίσης, ο Sub-Zero μπορεί να πάει πολύ απλά και όμορφα και ήσυχα και να σκοτώσει τον Cole από κοντά. Όχι, θα πάει και θα πετάξει πάγο σε ολόκληρη τη γειτονιά για να τον ειδοποιήσει και να φύγει. He's after both of us. Look. That's impossible. Means you've been chosen. Chosen? For what? To fight. You got the wrong person, alright? I'm not the fighter that I used to be, okay? Ρε Λιούις, ήταν αγόρι μου που υποδίεσε τον Cole. Το καταλαβαίνω ότι σε πήραν για πρωταγωνιστή λόγω της ωραίας σου εμφάνισης. Okay. Αλλά παίξε και λίγο, ρε φίλε. Μόλις έχει γίνει επίθεση από έναν μάγο νίντζα ο οποίος απειλεί την οικογένειά σου. Δείξε λίγο τρομοκρατημένος, ρε φίλε, κάτι, μην είσαι έτσι. Ένας από την παραγωγή, ρε παιδιά, δεν τον είδε να του το πει. As long as you got that marker, they're coming for you. And they will kill whoever they have to get to you. Περιμένετε λίγο τώρα. Άρα, από ό,τι κατάλαβα δηλαδή μέχρι τώρα, ο Sub-Zero κυνηγάει τον Cole λόγω του σημαδιού που έχει πάνω του. Και το ίδιο σημάδι το έχει και ο Jax.
Άρα φαντάζομαι ότι όλοι αυτοί που έχουν το σημάδι έχουν κάποια σύνδεση μεταξύ τους γι' αυτό και μπορούν και βρίσκονται τόσο εύκολα. Και θα πω και κάτι άλλο τώρα. Ο Σανκ Τσουνγκ γιατί δεν έστελε το Sub-Zero πιο νωρίς να σκοτώσει τον Κόουλ όταν αυτός θα ήταν πιτσιρικάς ακόμα, εφόσον ο Κόουλ από ό,τι βλέπουμε στην ταινία αυτό το σημάδι το είχε εκ γενετής. Εγώ απλά ρωτάω. Take the truck. Get your family to safety. You need to get to Gary, Indiana. Find Sonya Blade. So you want to play hide and seek? Όχι, Τζαξ. Δεν νομίζω να θέλει να παίξετε αυτό. Υπέροχο CGI και ιδέα λέγεται αυτό. Και τώρα κάθε φορά που η μάνα σου θα σου λέει «Θα στα κόψω τα χέρια», θα σκέφτεσαι αυτή τη σκηνή. Πάντως, Τζαξ, να πω την αλήθεια, εγώ σε είχα συμπαθήσει, φίλε. Δεν το περίμενα να δεις τόσο γρήγορα τα ραδίκια ανάποδα. What are you doing here? Οπότε ο Κόουλ τώρα θα πάει να βρει τη Σόνια Μπλέιντ όπως του είπε λίγο πριν ο Τζαξ. I'm looking for Sonya Blade. Where is it? Where's what? The marking. Hey, Cole, λίγο πιο κύριε φίλε, δεν φαίνεται το σημάδι. I'm Sonya. Jax hasn't checked in. Where is he? Α, εντάξει, τουλάχιστον το είδη Σόνια. Κομπλέ. This is where we keep all we've learned about the dragon markings. First learned about this 7 years ago. Η Τζαξ και Σόνια ήταν μαζί στις ειδικές δυνάμεις όταν σε μία αποστολή ο πρώτος σκότωσε έναν που είχε το σημάδι και κατευθείαν εμφανίστηκε το σημάδι στο σώμα του Τζαξ. Spent years trying to figure out what it all means. That dragon marking, it signifies that you've been chosen to fight for Earth, to fight for something known as Mortal Kombat. Πάντως η Σόνια φαίνεται πολύ αποφασισμένη ρε παιδί μου για να μάθει την αλήθεια για όλα αυτά. Έχει πολύ ισχυρό κίνητρο, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον. Οπότε από αυτό καταλαβαίνω ότι μάλλον και αυτή θα έχει ένα αντίστοιχο σημάδι. I hate to interrupt your bullshit, Blondie, but I gotta piss again. What is this, you have a visitor? Ω, μη μου πείτε ότι αυτός είναι ο... Oh, hello, sunshine. Who are you? It's Kano. Kano? Πω, όχι πάλι Kano σε ταινία του Mortal Kombat. Ακόμα να ξεπεράσω αυτόν του 95. He's a mercenary with the Black Dragon Clan. Arms dealer, drug runner, murder for hire, scum of the earth. Χα, καλό παιδάκι ο Kano. You have a marking. Actually, that's kind of a funny story. You want to tell him? Και τι είναι ρε η δούλα σου για να την πει εκείνη. I was tracking another champion. Α, τι λέει. Εντάξει, αφού δεν την πειράζει εκείνη, εγώ χαίστηκα. I was lucky enough to find Kano here instead. Right after he slit the guy's throat. Yeah, well, next time, be more punctual. Όπα, δεν μας τα λέτε καλά. Πού το πάτε? You were never chosen. Fate has better standards than you. What about you? Where's your marking? I don't have one. Τι? Και τότε γιατί είσαι τρελαμένη με την όλη φάση και βάζεις και τον εαυτό σου μέσα όταν μιλάς για το τουρνουά του Mortal Kombat? Ρε, δεν πάμε καλά ρε. Επίσης, λίγο πριν είπες στον Kano ότι δεν επιλέχτηκε ποτέ για όλο αυτό και δεν το αξίζει επειδή σκότωσε κάποιον άλλον και του πήρε το σημάδι. Ενώ και ο Τζαξ από ό,τι εσύ ίδια είπες πριν λίγο πάλι. When Jax finally took it down, the dragon marking transferred directly onto his skin. Με τον ίδιο τρόπο πήρε και αυτό το σημάδι. Ω, τι βλέπουμε ρε, το Invisible 2. Χαμότο, λίγο πιο εκεί στο τσάκ, ήσουν να του κόψεις την καροτίδα να ησυχάζαμε, μωρέ. Το τέρας, το οποίο για όσους δεν γνωρίζουν είναι ο Reptile, ενώ έχει τη δυνατότητα να πετάει οξύ από το στόμα του και μπορεί να τους κάψει όλους με αυτό, επιλέγει να κατέβει κάτω και να παίξει μαζί τους ξύλο. Δηλαδή πως θα σας το πω ρε παιδιά, και το Mortal Kombat το παιχνίδι να έπαιζες, άπαξ και μάθανες την κίνηση που πετάει οξύ, θα την έκανες μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Αηδία. Πόπο μουφα! Και ξεκίνησε με τόσες προσδοκίες αυτό το ζωγκληρικό με το μαχαίρι, αλλά τελικά το σκοτώσατε. Kano wins.
Cringe. So do you believe me now? Yeah. What's the plan? There is none. Make yourself at home. Yeah, I have. Ρε Κέινο, ακόμα κι είσαι εσύ ρε. Αφού ελευθερώθηκε, σηκώ φύγε. You're trying to get to Raiden's temple, aren't you? You know where that is? Yeah, I used to run guns through there. The locals wouldn't shut the fuck up Legends, about it. No one knows where it is. Well, they do now. Τι, πού, παιδιά, είμαστε στην αρχή ακόμα και θα πάθω ανέβρισμα νιώθω με αυτά που ακούω. Η Σόνια είπε ότι το ναό του Raiden δεν τον ξέρει κανείς που είναι και ο Κέινο είπε ότι πουλούσε εκεί όπλα και οι ντόπιοι δεν σταματούσαν να μιλούν για αυτό. Αποφασίστε τι ισχύει, παιδιά, να ξέρουμε κι εμείς. I'm gonna help you. You kidnapped me, you tied me up, you threw a knife in my fucking leg on purpose. Ε, ναι, ακριβώς αυτό αναρωτιόμουν κι εγώ λίγο πριν. Γιατί είσαι ακόμη εκεί. Αλλά παιδιά, όταν ο σεναριογράφος έχει κέφια, φοβερά πράγματα συμβαίνουν. Everyone's got a price, name yours. You can't afford me. 2 million. That's good. You're living this shit all. You got $2 million. Ε, ναι, ρε, Σόνια, καλά σου λέει ο Κέινο. Τι βλακίες είναι αυτές που του λες. Σιγά με τις πιστέψει. $2 million. 3 million. It's my final offer. Α, δεν θα με τρελάνετε εσείς εδώ πέρα. Sounds like we got a deal. I was gonna head there anyway. Oh, bloody god nuns. They give me the creeps. Κρατήστε τον Νάνο, θα μας χρειαστεί. Όχι, όχι, δεν σας κάνω πλάκα, αλήθεια σας λέω. You gonna give that guy $3 million? No, I live in this shithole. You think I got $3 million? Μα, μαμά, τι έγινε, τι έπαθες? Ποιος είναι αυτός ρε παιδιά, ο Luke Skywalker είναι? Α, όχι, λείπει ένας ήλιος, τώρα το είδα, sorry. Okay, that's far enough, MC Hammer. I'm not your enemy. Φαντάσου να ήταν εχθρός σου κιόλας δηλαδή. I'm Liu Kang from the Shaolin Order of Light. Finally, you have come to seek out Raiden's temple. Τι εννοείς επιτέλους βρήκατε τον δρόμο? Το τουρνουά δεν υποτίθεται ότι πλησιάζει. Άρα εσείς έπρεπε να πάτε έξω και να ψάξετε να τους βρείτε και να τους φέρετε στο ναό. Δηλαδή, εάν ο Σανκ Τσούγκ δεν έκανε την ποινιά που έκανε τελικά, αυτοί δεν θα βρίσκαν ποτέ το ναό. Σενάριο. Follow me. It wasn't always like this. For thousands of years, this temple was a holy place of worship. Συγγνώμη, ο Κέινο, πού ακριβώς πουλούσε όπλα εκεί πέρα και σε ποιον, αφού ο ναός είναι στη μέση του πουθενά. Now what, you gonna make a door appear out of nowhere? Παιδιά, γιατί έχετε κάνει το Kung Lao φτερού, μπορείτε να μου εξηγήσετε λίγο. Δείτε, δείτε με πόσο μπρίο πετάει πίσω το μαντίλι την ώρα που ανοίγει η πόρτα. We must start training now, before our mortal enemies from the outworld come for us. The fate of Earthrealm is in our hands. Αλήθεια ρε Λάου, δεν υπάρχει χρόνος, ε. Ε, τότε μήπως να τους στείλατε μια πρόσκληση για να έρθουνε πιο νωρίς να τους εκπαιδεύσετε. Δεν είναι ότι είναι και σε κανένα κεντρικό σημείο το ρημάδι σας. There are not many of us with a marking left. So you must train harder. Κέινο, πρέπει να σε είδα ότι το έκλειψες και αυτός που κάθεται πίσω από τον λαό, που είναι στην άκρη του δωματίου. Because if you fail to discover your inner power, you will never defeat your opponent. They will ravage everything you hold dear. There will be no mercy. Ε, λαό, μήπως να το πεις στους άλλους, γιατί αυτή είναι η μοναδική που δεν έχει σημάδι εκεί μέσα. Jax! Hey, Jax! Τι! Ο Jax ζει! It has been my charge to gather all the champions of Earth. By the time I found Jax, I was too late. Να κάνετε διαγωνισμό αποτυχίας λαού εσύ με το Sub-Zero. Εσύ βρήκες έναν μόνο πρωταθλητή από όλους που ήταν η αποστολή σου να τους βρεις και αυτόν τον βρήκες λειψό και ο άλλος σκότωσε τον Χασάσι και άφησε τον απόγονό του ζωντανό και ακόμα και τον Jax τελικά δεν τον σκότωσε. Πραγματικά η μάχη σε αυτόν τον διαγωνισμό θα ήταν αμφίροπη. Well, is he gonna live? The ice, it... cauterized his wounds. Για τις πληγές στα χέρια του το καταλαβαίνω, αλλά για το κεφάλι του που του άνοιξε στη μέση όταν έπεσε από έναν όροφο ψηλά, πώς το φτιάξατε αυτό με μαγεία? You are in no physical or mental shape to fight. You don't even have a marking. Wait, hang on. What do I mean, Gandalf? What is my fortune cookie time? Έτσι ρούφα ρε, να μάθεις να κλέβεις δικά μου αστεία. Your sideshow freaks attack my fighters. Ποιους μαχητές σου βρε Γκάνταλφ των φτωχών? The time has long passed. Όχι τίποτα άλλο, αυτός εδώ δεν μοιάζει καν με τον Γκάνταλφ. Our enemies have claimed 9 straight victories. One more victory and Outworld will gain control over Earth forever. Εντάξει, αυτά μας τα έχουν πει και στο παλιό Mortal Kombat. Πάντως, έχω απορία στα 9 προηγούμενα τουρνά που χάσατε, ποιοι πάλευαν για λογαριασμό της γης. Αν και όπως σε κόβω, δεν νομίζω να φταίγανε και τόσο αυτοί.
Ωπα κύριε, έχουμε κλείσει. Αυτός πάλι ο εικολαπτόμενος Ρέιντερ ποιος είναι? The time has come to end this. Με, καθίστε ρε, εσείς τι κάνετε? Αυτό δεν υποτίθεται ότι είναι παράνομο και ότι δεν έπρεπε να προκαλέσετε τον Ρέιντερ? Τώρα πηγαίνετε και του κάνετε ντου μέσα στο ναό του. I've come to claim your world. It is forbidden to claim victory until the tournament begins. You are correct, Thunder God. The conflict outside of Mortal Kombat is not forbidden. Κάτσε. Απαγορεύεται η νίκη εκτός Mortal Kombat, αλλά επιτρέπεται η μάχη εκτός Mortal Kombat. Άρα, επιτρέπεται να πλακώνεστε, αλλά σταματάτε πριν κερδίσει κάποιος. Βασικά, τώρα που το καλοσκέφτομαι και πολύ σοβαρά σας έχω πάρει. These are your champions. Δεν κατάλαβα. Εμείς έχουμε και μια ξανθιά ειδικό δυναμίτσα με μπλε μάτια. Εσείς τι έχετε? Kill them. Ρε Ρέιντερ, γιατί δεν το έκανες εξ αρχής αυτό το πράγμα να τελειώνουμε? Your training has begun. Your inner power comes from your arcana, a gift from the marking of the dragon. Ωραία, άρα αυτό το σημάδι που έχουν πάνω τους τους επιτρέπει να ξεκλειδώσουν το αρκάνα τους, την ειδική τους δύναμη ας πούμε. Το δεχόμαστε λοιπόν όλο αυτό, όμως ακόμα έχω το ίδιο ερώτημα. Ο Χασάσι, το είπα και στην αρχή, εφόσον ήταν σούπερ πολεμιστής, γιατί δεν είχε κάποια ειδική δύναμη? Ρε σαν αεριογράφη, δεν γίνεται αυτά να τα βλέπω μόνο εγώ, σίγουρα 1000% τα έχετε δει και εσείς και κάνετε τους Κινέζους απλά για να τελειώνετε. Ο Τζαξ μετατράπηκε σε Terminator. We have no time to lose. You must unlock your arcana. Και για τη συνέχεια, οι πρωταγωνιστές μας θα τρώνε ξύλο από τον Λιού και τον Λάο μέχρι να σβήσει ο ήλιος. So how did you find your arcana? I was given the name of a man. He was a purveyor of rare things. Children. He had a marking, so I chose to take it from him. And in that moment, my arcana came forth. Είμαι περίεργος να ακούσω την ιστορία του Κουνγκ Λάου για το πώς απέκτησε το αρκάνα του. Λογικά θα πρέπει να του πες έκανα τηγάνι στο κεφάλι, αλλιώς δεν εξηγείται. I'll dump it down for you. Fat an idea who you're talking to. Shut up and pass me a f***ing intro! Και ναι κυρίες και κύριοι, ο Κέινο βρήκε το αρκάνα του επειδή τον τσάντισαν. Άρα από αυτό να καταλάβω ότι το αρκάνα σου το βρίσκεις όταν σε τσαντίζουν. You have failed to find your arcana. Without it, you are liability to the others. Ναι Ρέιντερ, συγγνώμη και ο λαός που δεν μπορούμε να βρούμε τόσο γρήγορα το αρκάνα επειδή εσύ και η πίκοή σου ξινόσασταν τόσο καιρό. You are a descendant of one of the greatest ninjas to ever walk the earth. Hanzo Hasashi. Το είδατε? Την ώρα που αλλάζει το πλάνο και δείχνει πλάτη τον Ρέιντερ φαίνεται το στόμα του να κουνιέται αλλά δεν ακούγεται κάποια φωνή. To ever walk the earth. Μιλάμε, η συγκεκριμένη ταινία για top 10 λάθη θα ήταν σαν να κλέβω εκκλησία. Ο Ρέιντερ λοιπόν εδώ εξηγεί στον Κόουλ ότι το σημάδι αυτό το έχει γιατί είναι απόγονος του Χασάσι και το σημάδι περνούσε από γενιά σε γενιά μέχρι να καταλήξει σε αυτόν. Άρα αυτό μας λέει ότι αυτό το κολοσημάδι περνάει από γενιά σε γενιά ή το παίρνει αυτός που σκοτώνει τον άλλον? Ή επειδή ο Sub-Zero που σκότωσε τον Χασάσι είχε ήδη ένα σημάδι, αυτό δεν εξαφανίστηκε αλλά πήγε στον αμέσως επόμενο απόγονό του. Go, be with your family. Λε που λέει λοιπόν ο Κόλ, έτσι απλά. Πάντως, ρε Ρέιντερ, ούτε εργοστάσιο δεν διώχνει πάλι το τόσο γρήγορα. Welcome, my loyal warriors. I have seen the so-called champions of Earthrealm. And they are no match for all of you. Τότε εφόσον πιστεύεις τόσο πολύ πια ότι είναι καλύτεροι μαχητές σου, Ρετσούμ, τι προσπαθείς να κάνεις μηνιά πριν από το τουρνουά? Περίμενε το τουρνουά και μη μας τα κάνεις τούμπανο. Raiden has prevented entry into his temple. I must find a way to bring his shield down. Όμως παιδιά, ο Τσούκ επιμένει να κάνει ντου στο ναό του Raiden και ο τρόπος για να το κάνει αυτό, η λύση δηλαδή, έρχεται από το στόμα του Καμπάλ. I think I can help.
Did you see a guy down there? Answers to Kano. He's the reason I live in an iron lung. He's a low-life piece of shit scumbag. Άρα θα προσπαθήσουν να προσιλητήσουν τον Kano έτσι ώστε να τους βοηθήσει να μπουν μέσα στο ναό. Όμως ρε παιδιά, κάτι μου λείπει από αυτή την ταινία και το λέω αυτό γιατί φαίνεται ότι θέλει να μοιάσει αυτή η ταινία στην παλιά του 1995 αλλά χωρίς να της μοιάζει κιόλας ταυτόχρονα. Οπότε θα έλεγα ότι μου φαίνεται περίεργο που ακόμα δεν έχουμε δει τον... Prince Goro! Λέω κι εγώ. Πάντως πολύ χαίρομαι που θα δούμε τον Prince Goro και σε αυτή την ταινία. Hey, Kano. Fight with us and you can have more money than you know what to do with. Σιγά το δέλεαρε ρε καμπάλ που του είπες τώρα, αφού αυτός ούτως ή άλλως νομίζει ότι μόλις τελειώσει η αποστολή θα πάρει 3 εκατομμύρια ευρώ από τη Σόνια. Just name your price, then double it, then double it again. So what would I need to do? Αλλά πού να καθόμαστε τώρα να σκεφτούμε ξεχωριστό τρόπο για να πείσουμε τον Kano. Πάλι εκεί πέρα τον ίδιο να τελειώνουμε. Ντροπή. Ό,τι να είναι. You know the problem with these new lightning sticks? They just don't make them like they used to. Χωρίς νόημα. Το χειρότερο αστείο που έχει υποθεί ποτέ σε ταινία. Ωπα, ποιος είναι αυτός με τα δύο πράσινα χέρια ρε παιδιά? Ω, τέσσερα πράσινα χέρια. Ο Prince Goro έφτασε επιτέλους. Ω, oh. Get back and die! Ρε παιδιά, μόνο εμένα μου φαίνεται το πρόσωπο του Goro λίγο ψεύτικο. I'm the only one. Okay. Ενώ φαίνεται στο υπόλοιπο σώμα να έχει γίνει πολύ καλή δουλειά, οι εκφράσεις του προσώπου και γενικά όλο το πρόσωπο ρε παιδί μου φαίνεται αρκετά ψεύτικο. Γενικά ταινία, δεν λέω τα CGI σου είναι αξιοπρεπέστατα και μερικά πάρα πολύ καλά, όμως όταν θες να βάλεις να συγκρουστεί ένας αληθινός χαρακτήρας με έναν CGI χαρακτήρα, πρέπει να είσαι η Disney ας πούμε. Δηλαδή να έχεις τα λεφτά για να κάνεις κάτι τέτοιο. Ιδάλλως μην το κάνεις καθόλου ή εάν θες Sony και D να βάλεις τον Goro μέσα στην ταινία να παλεύει, φτιάξε και έναν CGI χαρακτήρα στους καλούς της υπόθεσης και βάλ τους να συγκρουστούν μεταξύ τους. Ή εάν θες Sony και D ρε παιδί μου να βάλεις αυτούς τους δύο να παλέψουν, βάλ τους να παλέψουν σε ένα CGI περιβάλλον ώστε να μην φαίνεται τόσο πολύ η διαφορά. Μην τους βάζεις να παλέψεις ένα καράς. Και από εδώ και πέρα η ταινία μας δείχνει ταυτόχρονα 5-6 μάχες. Δεν λέω, είναι πολύ ωραία σαν σκηνοθετική ιδέα. Αλλά, ταινία μου γλυκιά, εάν θες να κάνεις αυτό το πράγμα, πρέπει, είναι απαραίτητο να έχεις κάνει τον θεατή να δεθεί με τους χαρακτήρες σου συναισθηματικά. Αλλιώς, ο θεατής σου είναι σαν να παίζει Mortal Kombat και όχι σαν να βλέπει μια ταινία Mortal Kombat. Αλλά γι' αυτό θα μιλήσουμε αναλυτικότερα στο τέλος του βίντεο. Ωχ, πάει η Σόνια. Όχι ότι μας ένοιαζε και πολύ δηλαδή, αλλά... This is not the blood of the chosen one. Your death has no worth. Α, σε αυτό Μιλένα συμφωνούμε απόλυτα. Εγώ τώρα δεν έχω καταλάβει κάτι άλλο. Όταν τελικά αποκτάς αυτό το ρημάδι το Αρκάνα, απλά αποκτάς μια συγκεκριμένη σούπερ δύναμη ή έχεις γενικά σούπερ δύναμη? Γιατί μόλις τώρα ο Kano πέταξε τη Σόνια στο διάολο τη μάνα και καθώς την πέταγε έσπασε και ένα χοντρό κορμό. Ρε Λάου, από εκεί κάτω που το πέταξες αυτό το ρημάδι το καπέλο τηγάνι, τι είναι αυτό, και εγώ θα το απέφευγα. Now destroy him, my beauty. Και αυτή η σκηνή που ακολουθεί, παιδιά, είναι ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει το καινούριο Mortal Kombat. You stay focused.
Now I tear out your spine, champion. Στον Prince Goro τσεκουριά. Κουπελιά, συγγνώμη που στο λέω, αλλά την έχεις κάτσει. Και σε αντίθεση με όλους τους άλλους χαρακτήρες, το Arcana του Cole είναι το μοναδικό που βγάζει και νόημα. Αφού, αν προσέξετε, δημιουργείται από το βραχιόλι που του έκανε δώρο η κόρη του στην αρχή της ταινίας. Στην ουσία δηλαδή, ο Cole Young μετατράπηκε σε Black Panther. Αφού και η ιστορία του Black Panther και αυτού νου μαζεύουν την ενέργεια από τα χτυπήματα του αντιπάλου και τα εξαπολύουν εναντίον του. Επίσης, πολύ όμορφο το εφέκ που μαζεύει την ενέργεια η στολή εκεί που τον βαράει ο αντίπαλος. Μπράβο, παιδιά! Ωπα ρε ταινία, στάκαλη! Πώς ακριβώς μας έχεις δικαιολογήσει να δημιουργηθούν αυτά τα όπλα στον Cole? Μας έχεις δείξει πουθενά ότι μπορεί και παλεύει με αυτά τα όπλα, ότι είναι καλός χειριστής αυτών των όπλων? Όχι. Αθλητή και μαχητή του MMA μας τον παρουσίασες. Άρα τι νόημα έχει να δημιουργηθούν αυτά? Και δεν δικαιολογείσαι, γιατί είναι ο μοναδικός χαρακτήρας ο οποίος δεν υπάρχει στο παιχνίδι Mortal Kombat. Δημιουργήθηκε καθαρά για τις ανάγκες της συγκεκριμένης ταινίας. Άρα αυτό σημαίνει ότι τον δημιουργήσατε από το μηδέν. Ναι, εντάξει, σκότωσε τον Goro. Είδατε τώρα τι κάνετε. Με αυτά που βλέπω δεν μπορώ να πανηγυρίσω πλέον. Help! Ρε παιδιά, τον Jax, για κάποιο λόγο, παρόλο που η ταινία τον έχει δείξει πολύ λίγο, τον έχω συμπαθήσει περισσότερο από κάθε άλλο χαρακτήρα. Ο Ρέντι λοιπόν μετατρέπεται σε gatekeeper και ξεκινάει να κάνει teleport τους πάντες, όμως τελευταία στιγμή... Stop him! Πω πω, πάλι θα δούμε αυτά τα Your Soul is Mine και όχι τίποτα άλλο, δεν βγάζει και νόημα κιόλας. Αφού ο Shang Tsung μπορούσε αυτό να το κάνει εξ αρχής, τότε γιατί δεν το έκανε να τελειώνουμε και άφησε τον μαχητή του, την μαχήτριά του βασικά, να σκοτωθεί? Τι ρωτάω κι εγώ, έχει χαθεί το νόημα εδώ και ώρα. Where are we? We are in the void. It is the realm between your world and mine. Shang Tsung cannot follow us here. Τι! Ρε Raiden, είχες τόση ώρα τη δυνατότητα να τους μεταφέρεις στο κενό. Παρόλα αυτά τους άφησες να πλακώνονται και να σκοτώνονται. Lord Raiden, why couldn't you save him? The gods have forbidden from engaging in one realm's war against another. Τι! Αφού μόλις τώρα αυτό έκανες. Ρε, δεν πάμε καλά, ρε. It's not over. We still need to fight. Είσαι σίγουρος, ρε Cole? Μήπως να το διαλύαμε το εργάκι, να πάμε κι εμείς σπίτια μας μια ώρα αργύτερα? Cole, the blood on this blade is your ancestors, Hanzo Hasashi's. Use it and the spirit of Hanzo fights with you. Α, ωραία! Αυτός μας έλειπε τώρα. Βασικά, εδώ που έχουμε φτάσει, φέρτε πίσω και τον Hasashi. Σιγά τη διαφορά. Και ενώ ο Raiden, όπως είπε πριν, δεν μπορεί να παρέμβει σε αυτά που γίνονται εκτός τουρνουά, τώρα ξαφνικά αποφασίζει να τηλεμεταφέρει τους πάντες εκεί που αυτός θέλει. Και καλούς, αλλά και τους κακούς. Εκτός του Sub-Zero, που επειδή δεν έμεινε ο μαχητής να παλέψει με αυτόν, είπαν να τον αφήσουν στο τέλος για να τον αντιμετωπίσουν όλοι μαζί. Σενάριο. Παιδιά, το εφέ που λαμποκοπάει η στολή του Cole τον τρακουμπάει κάποιος που πήγε, το ξεχάσατε? Και επειδή για ευνόητους λόγους, παιδιά, δεν μπορώ να σας δείξω όλα τα fatalities που γίνονται στις μάχες εδώ πέρα, θα σας υπενθυμίσω απλά ότι όλοι κέρδισαν και θα σας δείξω κάποια συγκεκριμένα πραγματάκια. Η Σόνια σκοτώνει τον Κέινο καρφώνοντας τον Νάνο που του είχε ρίξει χλέπα ο Κέινο στην αρχή της ταινίας.
και με αυτόν τον τρόπο του παίρνει και το σημάδι. Όμως ο Sub-Zero παρεξηγήθηκε που κανένας δεν πάλεψε μαζί του και λέει: «Έτσι είστε ρε, θα πάω εγώ και θα απαγάγω την οικογένεια του Κο. Δεν θα τους σκοτώσω όμως για κάποιον λόγο, απλά θα τους απαγάγω και θα τους κάνω παγωκολόνες». Now you will die with your family. The blade of Hanzo. Ναι, έλα πες το. Get over here. Ναι, ναι, γουστάρω. Και ας μην βγάζει κανένα νόημα, γουστάρω. Α, έτσι δηλαδή παίρνουν τα ονόματα τους στο Mortal Kombat χαρακτήρες, ε. Απλά διαλέγουν ένα ψευδόνυμο κάποια στιγμή και το μολάνε. Ό,τι ακριβώς κάνουν και οι rappers δηλαδή. Τι έγινε ρε Cole, χάλασε το σύστημα και δεν μπορούμε να βγάλουμε τα όπλα, ε. Δεν πειράζει, μπουνίδια. Μπράβο παιδιά, φοβερή ιδέα αυτή με το αίμα που το παγώνει και το καρφώνει ξανά στον Χασάσι. Α, το σωστό να λέγεται. Και θυμάστε που σας είχα πει στην αρχή του βίντεο να κρατήσετε τη σκηνή που είχε γίνει ακριβώς το ίδιο. Για δείτε τώρα. Nice. Μπράβο ταινία. Ουχ, τώρα πως έχει όπλα αυτός, αφού λίγο πριν μας έδειξε ότι δεν μπορούσε να τα βγάλει. Ό,τι να είναι. Ουου, καυτός χαρακτήρας ο Σκόρπιον, παιδιά. Να φανταστείτε, έκαψε το Sub-Zero, ο οποίος πετάει πάγο. Αλλά περιμένετε, γιατί έρχεται η χαριστική βολή. I thought you said you couldn't get involved. Today, you have killed my warriors, and you think you have won. Εντάξει, δεν τη λες και ήττα, ρε Τσούγκ. But death is only another portal. Εντάξει, άμα βολεύει τους σενεριογράφους αυτό, δεν θα πληρώνουν και καινούργιους ηθοποιούς άμα αναστήσουν τους ίδιους χαρακτήρες. Βέβαια, υποτίθεται με αυτά που μας έχετε δείξει ότι αυτοί που σκοτώθηκαν έχασαν και το αρκάνα τους, το σημάδι δηλαδή, αλλά δεν σας φοβάμαι, κάτι θα βρείτε εσείς. I'll assemble a new list of champions. You must find them. Καλά, ναι, οι άλλοι να τους βρούνε. Δεν περιμένουμε και κάτι άλλο από σένα, Raiden. I need you tomorrow night. Sorry, my day's fighting for 200 bucks are done. Where are you gonna go? Hollywood. Οπότε η δεύτερη ταινία θα έχει μέσα και Johnny Cage. Και αυτό, παιδιά, ήταν το Mortal Kombat του 2021. Πάμε τώρα να πούμε δύο πράγματα παραπάνω. Καταρχάς, για να φεύγει αυτό, η ταινία για να κάνεις την πλακίτσα σου για 2 ώρες είναι μια χαρούλα, αλλά μέχρι εκεί. Αλλά ρε κομπλεξική Warner, πότε θα σταματήσεις να βγάζεις τα κόμπλεξ σου στα ίδια σου τα project? Η πρώτη ταινία Mortal Kombat του 95 ήταν μια B-movie και δικαιολογημένα κιόλας γιατί ήταν το 95. Τώρα εσύ τι δικαιολογία έχεις για αυτό το πράγμα που παρουσίασες, εφόσον ξέρεις ότι η ταινία που θα βγάλεις θα έχει μεγάλη απήχηση? Γιατί όλοι γνωρίζουν ότι το franchise Mortal Kombat από τα παιχνίδια έχει τεράστιο κοινό. Και εσύ όχι μόνο δεν επενδύεις σε αυτό, αλλά βάζεις να τη δημιουργήσουν άτομα που δεν έχουν καν εμπειρία σε μεγάλου μήκους ταινίες. Αν και για να σας πω την αλήθεια, ο Σίμον Μακκόι για πρώτη ταινία μεγάλου μήκους ως σκηνοθέτης, από εμένα παιδιά έχει ένα τεράστιο respect, γιατί η ταινία σκηνοθετικά ήταν αρκετά ok και είχε και πολύ ωραίες έτσι σκηνοθετικές λεπτομεριούλες που δεν τις βλέπεις ούτε από ταινίες ανθρώπων που έχουν πολύ μεγαλύτερη εμπειρία από αυτόν. Πάμε παρακάτω. Καταλαβαίνω ότι είναι μία video game movie. Αλλά ρε παιδιά, πώς θα το κάνουμε? Κάποια πράγματα που υπάρχουν στο video game δεν γίνεται να μεταφερθούν σε μία ταινία και να μην ακουστούν γελία. Είναι αδύνατο φράσεις όπως flawless victory ή το fatality να μπουν μέσα σε μία ταινία και να ακούγονται φυσιολογικές. Δεν γίνεται. Είναι ταινίες που στηρίζονται σε χαρακτήρες από ένα video game. Το καταλαβαίνω.
Πάρτε λοιπόν αυτούς τους χαρακτήρες και χτίστε κάτι movie friendly. Θα μου πει κάποιος τώρα, ρε Θωμά, εάν δεν ακουστούν αυτές οι φράσεις σε μια ταινία Mortal Kombat, τότε δεν είναι ταινία Mortal Kombat. Μαζί σου, ok, αλλά οι φράσεις αυτές, το σενάριο, οι χαρακτήρες, ο κόσμος του Mortal Kombat είναι κατασκευασμένοι για να παίζεις, όχι για να βλέπεις. Για να βλέπεις και να μην βγάζεις αίμα από τα μάτια λοιπόν, πρέπει να αλλάξεις αρκετά την ιστορία. Οπότε γι' αυτό το λόγο και ο τίτλος του σημερινού βίντεο είναι Mortal Complex, αφιερωμένο με αγάπη στην αγαπημένη μου Warner. Όπως πάντα θέλω και τη δική σας άποψη για την ταινία, τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε, να κάνουμε συζητησούλα και να μου πείτε και αν θα πάτε να δείτε το sequel που θα βγει σίγουρα όταν αυτό βγει. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα, να μαθαίνεις τα κινηματογραφικά νέα αλλά και να είσαι πάντοτε συνδεδεμένος με την Tom & Chill παρέα, μπορείς να με ακολουθήσεις στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο, εάν σου άρεσε ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε όλοι όμορφα.